Πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα μας για τα ελληνοτουρκικά και όσα συμβαίνουν, αλλά και ενδεχομένως και απαντήσεις σε δικά σας ερωτήματα. Να ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Παναγιώτη Πασουσέτο, τον αντινάμβροχο που είναι στην παρέα μας. Ευχαριστώ, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και να καλημερίσουμε, γιατί είναι σε απευθεία σύνδεση μέσω Skype, τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κυρία Ρεύη, κυρία Χαριτάτου, Ναύρεχε και σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Από πώς θα ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε λίγο. Εγώ άκουσα, διάβασα χθες ότι διευκρινίστηκε ότι το αρχηγείο, το στρατηγείο στη Λάρισα θα έχει καθαρά αμυντικό επιχειρησιακό χαρακτήρα. Οπότε δεν ξέρω γιατί υπήρξε λόγος αυτής της ανακοίνωσης, Ναύαρχε. Κύριε Βαλινάκη, προκειμένου Ναύαρχε, για να καθησυχάσουμε κάποιες αντιδράσεις εντός των τυχών ή για να διευκρινίσουμε το ρόλο του συγκεκριμένου στρατηγείου. Υπάρχουν οι ανησυχίες, αλλά υπάρχουν δύο δυνάμεις στην περιοχή. Μία είναι η της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ασπίδες, και η άλλη είναι η Guardian Prosperity, η οποία αφορά τους Αμερικάνους, τους Άγγλους, οι οποίοι έχει πιο προχωρημένους κανόνες εμπλοκής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς θα ασχοληθεί με τις συνοδείες πλοίων που διέρχονται από την περιοχή και θα είναι καθαρά αμυντική η αποστολή της. Γι' αυτό νομίζω ότι για να μην υπάρξουν ανησυχίες εντός της Ελλάδος. Κύριε καθηγητά, αυτή η σχέση και αυτή η δυναμική που παίρνει η συμμετοχή της Ελλάδας με την παρουσία του αρχηγείου στη Λάρισα μας βοηθά ως σύμμαχο χώρα στο να διευθετήσουμε ή να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας ή να την ενδυναμώσουμε στο πλαίσιο συμμαχιών. Κοιτάξτε, πάντα είναι χρήσιμο να συμμετέχεις σε διεθνείς προσπάθειες που γίνονται για την διατήρηση της ειρήνης. Αυτό είναι πάντα ένας κανόνας για μας. Από την άλλη, εξαρτάται κάθε φορά από τη συγκεκριμένη συγκυρία. Δηλαδή, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που είναι συνυφασμένοι με τέτοια εγχειρήματα και τα κέρδη, βέβαια, τα οποία ελπίζεις να μπορέσεις να εκταμιεύσεις. Άρα, ωραία είναι όλα αυτά. Εγώ συμφωνώ και πάντα ήμουν υποστηρικτής τέτοιων προσπαθειών. Αρκεί, βέβαια, να μπορείς και στο συναλλακτικό πεδίο, γιατί εγώ πιστεύω στο συναλλακτικό πεδίο, να μπορείς να τα εξαργυρώσεις υπέρ της χώρας σου. Πάμε τώρα και στα της Τουρκίας που έχουμε και αυτές τις αντινάφτεξ, αλλά έχουμε και την υπογραφή, αφού έγιναν Ελλάδα και Τουρκία τα νέα μέλη της Ευρωπαϊκής Αντιπυραυλικής Ομπρέλας European Sky Shield Initiative. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση? Από τη μια έχουμε αυτό το σύμφωνο των Αθηνών και από την άλλη έχουμε τον Ερντογάν να μιλά πάλι για τη Σμύρνη και να λέει αυτές τις ακραίες και απαράδεκτες δηλώσεις και μετά να βγάζει και αντινάφτεξ για δικά μας νησιά. Από εσάς, κύριε Βαλινάκη, πρώτα. Κοιτάξτε, εγώ δεν πίστεψα ποτέ ότι η διακήρυξη των Αθηνών θα μας έλυνε οποιοδήποτε πρόβλημα με την Τουρκία. Είναι πολύ καλό φυσικά να έχουμε ένα κείμενο που υποτίθεται δεσμεύει τις δύο πλευρές στο διεθνές δίκαιο. Έχω μια επιστροφή, παρακαλώ να θα την το διορθώσουμε. Θα το διορθώσουμε. Από την άλλη όμως, δεν μπορεί να είμαστε τόσο αφελείς ώστε να πιστεύουμε ότι η Τουρκία άλλαξε ξαφνικά και έχει γίνει μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία είναι η κατεξοχήν χώρα που κάνει ό,τι θέλει, μπορεί να λαμβάνει υπόψη της ή αν θέλετε διαστρεβλώνοντας τελείως το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα με την Τουρκία, παρόλο που πολλοί θέλουν να δώσουν την αντίθετη εικόνα. Δεν βλέπω οι όροι που πιστεύουμε ότι θα επιβληθούν στα F-16 να είναι πραγματικοί όροι, οι οποίοι θα εμποδίσουν την Τουρκία από το να χρησιμοποιήσει τα οπλικά της συστήματα απέναντι στην Ελλάδα. Και εδώ να κάνουμε μια παρένθεση, να πούμε ότι τα οπλικά της συστήματα δεν μπορεί να διαβάζονται από μία μοναδική οπτική γωνία, δηλαδή συγκρίνουμε F-35 θα πάρουμε εμείς, F-16 Τουρκία και λέμε εμείς έχουμε ένα καλύτερο σκάφος και η Τουρκία είναι χειρότερο. Πρέπει πρώτα να βλέπουμε συνολικά την ισορροπία, δηλαδή δίπλα μας είναι μια χώρα που είναι αρματωμένη μέχρι τα δόντια κυρίως με σύγχρονα οπλικά συστήματα, με πυράβλους, ενώ εμείς είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό τον τομέα. Έχει πάρα πολλά ντρόουν στη θάλασσα, στον αέρα, ετοιμάζει πάρα πολλά για το μέλλον. Επίσης έχει στο πολεμικό ναυτικό δυστυχώς μια διαφαινόμενη για το μέλλον, θα μας τα πει καλύτερα ο Ναύαρχος, διότι έχουμε πάρα πολύ παλιά σκάφη. Άρα κυρίως πρέπει να βλέπουμε ότι έχουμε ανάγκη από οπλικά συστήματα, εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτά, τα οποία συμπληρώνουν τα αεροσκάφη που θα πάρουμε
που είναι μπακρού πλήγματος, για να έχεις αποτροπή απέναντι στην Τουρκία, δεν αρκεί να καμαρώνεις μπροστά στον καθρέφτη και να λες έχω ισχυρή αποτροπή. Πρέπει να αποτρέψεις την Τουρκία από τα σχέδιά της. Και εμείς το αντίθετο βλέπουμε, ότι η Τουρκία κάθε μέρα διευρύνει τα σχέδιά της. Να το κάνουμε τώρα και μια πολιτική ερώτηση. Ναι. Γιατί είχαμε και τοποθέτηση του κύριου Σαμαρά, εσείς τώρα έχετε περάσει από τον στίβο της πολιτικής. Και την κριτική του κυρίου Σαμαρά με αφορμή τη συζήτηση για το νομοσχέδιο για το ομόφυλο. Βασικά γι' αυτό σας καλέσαμε, κύριε Υπουργέ. Χιούμορικα, να μην παρεξηγηθώ. Ότι είναι λάθος αυτή η προσέγγιση της χώρας μας, σχολίασε ο κύριος Σαμάρας για ακόμη μια φορά από το βήμα της Βουλής όμως τώρα. Εμένα ρωτάτε. Εσάς ρωτάμε. Ο κύριος Σαμάρας εξέφρασε τις αντιδράσεις του με αφορμή το νομοσχέδιο για τα ΛΟΑΤ και συνολικότερα, ή τουλάχιστον το έχει κάνει αυτό τον τελευταίο καιρό, και ασφαλώς μία από τις διαστάσεις στην οποία επιμένει είναι τα εθνικά θέματα, η στάση μας απέναντι στην Τουρκία. Φυσικά, συμμερίζομαι τις ανησυχίες αυτές, τις περιέγραψα και προηγουμένως. Κάθε μέρα η Τουρκία προχωράει και περισσότερο. Προχτές είχαμε μια ναύτεξη, η οποία πέρασε παρατήρητη. Τι λέει αυτή η ναύτεξη? Ότι τώρα πια δεν μας εγκαλούν μόνο για την λεγόμενη στρατικοποίηση των νησιών, αλλά και για τη στρατικοποίηση του θαλάσσιου χώρου γύρω από τα νησιά. Και η θρασίτητα, αν θέλετε, των τουρκικών παρεμβάσεων μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Βλέπουμε και στην Αίγυπτο ότι τώρα έφτιαξαν τις σχέσεις τους και αυτό σημαίνει πολύ δυσάρεστες εξελίξεις για μας. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αν δεν κινηθούμε έγκαιρα, έρχεται μια συμφωνία Αιγύπτου-Τουρκίας για την οριοθέτηση της ΑΟΣ, η οποία θα μας αποκλείσει από οποιαδήποτε δυνατότητα ως δικής μας πέραν των 6 μιλίων από την Κρήτη, την Κάσο, την Κάρπαθο, την Ρόδο και το Καστρικό. Λέτε κύριε καθηγητά, ότι φοβάστε μην χάσουμε την όποια δουλειά έχει γίνει για να έχουμε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με την Αίγυπτο, με τη συγκεκριμένη στάση Ερντογάν ή με τη μεταστροφή του μετά από 12 χρόνια? Λέω ότι η αλλαγή στην στάση της Τουρκίας φέρνει κοντύτερα την συμφωνία μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας. Και εμείς πού είμαστε εκεί? Εμείς πριν μέχρι χθες μιλάγαμε με την Αίγυπτο. Είχαμε τις καλύτερες σχέσεις. Εμείς μιλάμε πάρα πολύ. Και όχι μόνο, έχουμε και την τετραμερή, Εμείς μιλάμε πάρα πολύ και πολύ συχνά, αλλά στο πεδίο η Τουρκία είναι εκείνη που κερδίζει. Διότι η Τουρκία βγάζει τις φρεγάτες της και μέσα στην ελληνική ΑΟΣ, αυτή που οριοθετήσαμε για παράδειγμα με την Αίγυπτο, στο κομμάτι που οριοθετήσαμε, γιατί δεν οριοθετήσαμε ολόκληρη, δεν φτάσαμε μέχρι το Καστελόριζο, σταματήσαμε στη Ρόδο. Σε αυτό το κομμάτι η Τουρκία έβγαλε τις φρεγάτες της και κυνήγησε τα δύο δυτικά σκάφη που έκαναν προετοιμασία για τον αγωγό East Med και μαζεύτηκαν στα λιμάνια. Όταν λοιπόν στη δική σου την οριοθετημένη, έχει κάνει συμφωνία με την Αίγυπτο, δεν έχει κάνει ούτε μια προετοιμασία, αυτά που λέμε τα θαλασσοτεμάχια για προετοιμασία ερευνών. Και όταν πάνε τα ερευνητικά σκάφη, τα διώχνει η Τουρκία και εσύ κοιτάς το ταβάνι, συγγνώμη, αυτό δεν είναι ένα θετικό καμπανάκι για το μέλλον. Και όλοι καταλαβαίνουμε όσοι παρακολουθούμε την Αίγυπτο, ότι η Αίγυπτος αρχίζει σιγά σιγά να τα βρίσκει με την Τουρκία, γιατί πολύ απλά η Τουρκία της υπόσχεται ένα καλύτερο κομμάτι στον διαμοιρασμό της θαλάσσιας ζώνης. Και έχω πει λοιπόν πολλές φορές, κάνουμε εμείς μια προσπάθεια να δώσουμε κάτι περισσότερο. Διότι έτσι είναι στη ζωή. Η διεθνής ζωή δεν είναι διεθνές δίκαιο. Ο Άι Βασίλης που έρχεται από την Καμινάδα και σου φέρνει δώρα, είναι πώς κινείσαι και κινείσαι συναλλακτικά. Έτσι είναι η διεθνής δίκαιο. Ξεκάθαρος ο καθηγητής. Ξεκάθαρος ο καθηγητής, για να ακούσουμε και τον Άβαρχο τώρα. Έχουμε διακήρυξη Αθηνών και αντινάφτεξη. Στο ίδιο χρόνο. Αίγυπτος, Σύση, ΑΟΣ. Σμύρνη. Λοιπόν, ευτυχώς που υπάρχουν και οι Τούρκοι και μας θυμίζουν, γιατί είμαστε έτσι πολύ, τείνουμε να ξεχνούμε πάρα πολύ γρήγορα το παρελθόν. Ευτυχώς λοιπόν που υπάρχουν και αυτές οι ναύτεξ και αυτές οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών και της Τουρκίας και του Ερντογάν, για να μας θυμίζουν ότι οι Τούρκοι δεν έχουν κάνει ούτε ένα βήμα πίσω παρά τη διακήρυξη των Αθηνών και παρά το ήπιο κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον αέρα. Όσον αφορά την ναύτεξ, όπως είπε ο κ. Βαλινάκης, είναι πέρα ότι μας λέει για τα χωρικά ύδατα, είναι η πρώτη φορά που σε ναύτεξ αναφέρεται συνολικά στα νησιά. Σε μία ναύτεξ περιέλαβε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μας λέει, για να μην ξεχνιόμαστε πάλι, ότι ξέρετε, εμείς θεωρούμε ότι αυτά πρέπει να είναι αποστατικοποιημένα και θα πρέπει να το θυμόσαστε κι εσείς.
Οπότε ετοιμαστείτε. Δηλαδή, εμέσως να λέει ετοιμαστείτε σε κάποιο χρονικό διάστημα 1-2-3 ετών, όπου θα έχει κερδίσει αυτά που θέλει η Τουρκία, αλλάζοντας αυτό το προσωπείο, τέλος πάντων, που έχει φορέσει αυτή τη στιγμή. Θα ξαναέρθει στην επιφάνεια οι διεκδικήσεις πιο έντονα, αυτές οι οποίες έχει θέσει πάνω στο τραπέζι και δεν μας αφήνει ούτε ένα λεπτό να το ξεχάσουμε. Να μην αρχίμαστε τόσο πίσω στα θέματα εξοπλισμού όσον αφορά τη δύναμη μας στη θάλασσα. Καταρχάς κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Μάλλον είμαστε πίσω. Όταν μιλάμε για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, απαιτείται ένα σχεδιασμός 15 ετίας. Ναι. Όταν περιμένουμε λοιπόν μετά από 15 χρόνια που δεν έχουμε πάρει βίδα να τρέξουμε να κάνουμε εξοπλισμούς και πολλά χρήματα θα ξοδεύσουμε, αλλά και θα είμαστε έρμεο πιέσεων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν να φυγούνται τρεις φρεγάτες τελευταία λέξη τεχνολογία στη Γαλλία και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε και κάποιες άλλες φρεγάτες που μας προσφέρουν από την Αμερική, οι οποίες κατά την άποψή μου αλλά και κατά την άποψη πολλών ειδικών δεν πληρώνει τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του πολεμικού ναυτικού. Τώρα, Τούρκοι αναλυτές διακινούν την πληροφορία ότι το Κάιρο προτίθεται να γίνει διαμεσολαβητής. Μεταξύ Ελλάδας και, ναι, και Τουρκίας. Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος και Αιγύπτος για να γίνει ένας καθορισμός ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάτι το θεωρείτε εφικτό? Νομίζω ότι θα ξέρει καλύτερα ο κ. Βαλή. Θα μας τα πει ο κ. Βαλή, γιατί μια ΑΟΣ που τους βολεύει όλους είναι δύσκολο. Δεν είναι εφικτή, νομίζω. Η Αίγυπτος και η Τουρκία βλέπουν τον εαυτό τους ως περιφερειακές δυνάμεις. Δηλαδή δεν βλέπουν ο ένας ή μία την άλλη με καλό μάτι. Είναι αντίπαλοι. Τους συνδέουν βέβαια το παρελθόν. Αλλά σας διαβεβαιώ, επειδή έζησα στο Κάιρο, ότι το βαθύ κράτος της Αιγύπτου ξέρει το παρελθόν των Τούρκων. Ξέρει ότι οι Τούρκοι ήταν κατακτητές και σας λέω ότι διάβαζα στις εφημερίδες του Καΐρου την εποχή της ανατροπής του Μουμπάρακ, οι οποίοι λέγανε για την Τουρκία ότι αυτοί δώσανε πάτημα στους Εβραίους να περάσουν και να εγκαταστήσουν στην Παλαιστίνη. Αυτοί ήταν κατακτητές. Αυτοί διατηρούσαν στο ΓΕΘΑ της Τουρκίας γραφείο πληροφοριών. Επομένως η ελίτ ξέρει το βαθύ κράτος της Αιγύπτου, ξέρει ποια είναι η Τουρκία. Υπάρχουν όμως σε αυτό το πεδίο της διπλωματίας δούνε και λαβήν. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή μπορεί να πιέσει την Αίγυπτο με τις συμφωνίες που έχει στην Αιθιοπία και η οποία μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στα νερά του Νείλου με φράγματα. Έχει βάσεις στη Σομαλία και στον Κατάρ που επηρεάζουν, μπορεί να επηρεάσει την διέλευση από την διόρυγα του Σουέζ και η οποία είναι μια βασική πηγή εσόδων της Αιγύπτου. Επομένως, η Τουρκία έχει μοχλούς πίεσης και με αυτούς μπορεί να πιέσει την Αίγυπτο. Από την άλλη μεριά, όταν εμείς καθορίσαμε την ΑΟΣ με την Αίγυπτο μέχρι τον μεσημβρινό των 28 μοιρών, σε αυτή τη συμφωνία περιλήφθηκε ένας όρος που λέει εάν οποιαδήποτε από τα δύο κράτη έρχεται σε συνεννόηση με κάποιο άλλο όμορο κράτος, είναι υποχρεωτικό να συμμετέχει και η Ελλάδα ή η Αίγυπτος. Επομένως, αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι αν η Αίγυπτος έχει κάποιες διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με αυτή τη συνθήκη που υπογράφηκε να συμμετέχει και την Ελλάδα και την Κύπρο. Επομένως, επίσης υπάρχει και ένα άλλο, ας πούμε, σημαντικό εντός εισαγωγικών στοιχείο που αφορά τη ΑΟΣ και το τουρκολιβικό μνημόνιο, ότι η Αίγυπτος έχει καθορίσει μονομερώς με προεδρικό διάταγμα την ΑΟΣ της ή, εν πάση περιπτώσει, ό,τι έχει σχέση με τη Λιβύη, την έχει καθορίσει και έχει πάρει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της Λιβύης αυθαίρετα. Αυτό λοιπόν χαλάει και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Όλα αυτά λοιπόν θα μπουν σε ένα. Αλλά βεβαίως νομίζω ότι από τον μεσημβρινό των 28 μοιρών και ανατολικά έχει αφαιθεί ένα κενό. Και σε αυτό το κενό νομίζω ότι θα υπάρξουν. Κύριε καθηγητά. Αυτό ακριβώς εδώ που βλέπουμε. Λοιπόν. Ναι. Τα προβλήματα με την Αίγυπτο συνδέονται με τα προβλήματα με τη Λιβύη. Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω, ενώ το 2009 κοντεύαμε να φτάσουμε σε συμφωνία με τη Λιβύη που μας έδινε μια πάρα πολύ καλή
αν θέλετε, ένα πολύ καλό διαμοιρασμό της ΑΟΣ ανάμεσα στην Κρήτη και την ακτή της Λιβύης. Έχουμε φτάσει σήμερα η Λιβύη να διεκδικεί όλη τη θαλάσσια ζώνη μέχρι τη Γάβδο. Όχι τη μέση απόσταση, αλλά την μέση απόσταση ανάμεσα στις λιβυκές ακτές και την τουρκική ακτή. Έτσι, άρα λοιπόν όλη τη θάλασσα όπως τη βλέπουμε εδώ και στο μνημόνιο, νότια της Κρήτης. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις με τη Λιβύη και να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν βλέπω να κινούμαστε, ενώ είχαμε πει παλαιότερα ότι θα το κάνουμε. Δεν βλέπω να κινούμαστε επίσης απέναντι στην Αίγυπτο, στο κομμάτι που πλέον έχει αρχίσει και συζητιέται μεταξύ Λιβύης και Αιγύπτου. Έγινε σε αυτό που είπε προηγουμένως ο Ναύαρχος. Υπήρξε αντεπίθεση διπλωματική της Λιβύης. Εν πάση περιπτώσει, για να μην το περιπλέκουμε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να κυνηγήσει και την διαπραγμάτευση με τη Λιβύη, να βρεθεί μια λύση, να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη, μια κοινά αποδεκτή γραμμή, μέση γραμμή ανάμεσα στις δύο χώρες. Το ίδιο και με την Αίγυπτο ανατολικά της Ρόδου, ανάμεσα δηλαδή στη Ρόδο και στο Καστελόριζο. Και αυτό κατά τη γνώμη μου μπορεί να γίνει μόνον εάν η Ελλάδα προσφέρει κάτι καλύτερο από την Τουρκία. Κύριε καθηγητά, αν μπορείτε... Λέει, σου δίνω... Μου επιτρέπετε ένα δεύτερο. Βεβαίως. Όταν η Τουρκία της λέει σου δίνω μια έκθεση 21.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα περισσότερα από ό,τι σου δίνει στην Ελλάδα. Ναι. Από ό,τι σου δίνει η Ελλάδα. Πιστεύει κανείς ότι υπάρχει κράτος απέναντί μας το οποίο θα πει όχι, θα πάρω τη χειρότερη προσφορά? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στη διεθνή ζωή. Και μην έχουμε και μεγάλη εμπιστοσύνη στις συμφωνίες που υπογράψαμε με τους Αιγύπτιους. Γενικότερα οι Άραβες δεν είναι και από τους πλέον, αν θέλετε, σοβαρούς στην τήρηση των υποσχέσεων. Άρα κύριε καθηγητά, δεν βλέπετε ως υγιή λύση τη διαμεσολάβηση, τον ρόλο διαμεσολαβητή της Αιγύπτου που θα βολέψει μια ως για τέσσερις? Ναι, αυτό είναι άλλο. Το ότι η Αίγυπτος θέλει πραγματικά να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία στην περιοχή, ναι, βεβαίως το θέλει. Γιατί να θέλει να τσακωθεί? Θέλει να λύσει το πρόβλημα με τρόπο που τη συμφέρει και την ίδια. Δηλαδή, θέλει τη συνεργασία της Ελλάδας για τη Λιβύη, αλλά την ίδια ώρα κάνει συνεργασία με την Τουρκία και μάλιστα στο ανατολικό κομμάτι της Λιβύης, στο οποίο πιστεύαμε εμείς οι ίδιοι ότι είχαμε τον Χάφτερ, ναι, και ότι ελέγχαμε λίγο πολύ την πολιτική τους. Τώρα γίνεται το αντίθετο, έχει μπει μέσα η Τουρκία και διαφεντεύει ολόκληρη τη Λιβύη, παίρνει τη συνεργασία της Αιγύπτου και το κάνουν μαζί. Συζητάνε πώς θα μοιράσουν την περιοχή ανάμεσα στη Ρόδο και το Καστελόριζο. Εκεί να μείνουμε λίγο, κύριε καθηγητά, στο Καστελόριζο, γιατί μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να επηρεάσει την ΑΟΣ της χώρας μας. Εννοείται, συζητάμε για την ΑΟΣ της χώρας μας, που οι άλλοι... Την επίρρεια του Καστελόριζου, κάτι που το έχουν θίξει οι Τούρκοι, δεν ξεχνάμε ποτέ τι έχει συμβεί στο Καστελόριζο. Κοιτάξτε, τα προηγούμενα καλοκαίρια. Η ΑΟΣ δεν είναι Άι Βασίλης που πέφτει από την καμινάδα και σου προσφέρεται. Την κυνηγάς, μάχεσαι, την διεκδικείς με ό,τι μέσα μπορείς, άλλος με το διεθνές δίκαιο και άλλος με τις φρεγάτες. Όλα παίζουν στο τραπέζι. Όταν λοιπόν ο ένας κυνηγάει με φρεγάτες να το κερδίσει και εσύ περιμένεις τον Άι Βασίλη, προφανώς δεν πρόκειται να κερδίσεις στο τέλος. Δυστυχώς αυτή είναι η τάση της δικής μας χώρας, γι' αυτό και λέω. Συναλλακτικά. Δίνεις, παίρνεις. Έτσι είναι η διεθνή ζωή. Δεν υπάρχει κάποιος αυτοματισμός που σου έρχεται στο τραπέζι. Αν δεν κινηθείς, θα χάσεις. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.